Τάση, κύριε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ και έχασε. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε, δεν υπάρχει μεγάλη φάση στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Παρατάχθηκε με μόνο 3 μεσοεπιθετικούς σε όλη την αποστολή. Προφανώς εκείνοι ξέρουν αν μπορούσε ή δεν μπορούσε καθόλου ή λίγο ή πολύ ο Τάισον, πάντως τον άφησε πίσω και δεν είχε άλλους μεσοεπιθετικά. Δεξιά πλευρά με και Τζιόρα και Μούρκ στο πρώτο ημίχρονο που δεν ξέρω τι απαιτήσεις μπορεί να είχε. Μέσα σε όλα το χειρότερο παιχνίδι της διετίας του Κωνσταντέλια. Δυστυχώς αβίαστα λάθη, δεν βρήκε ποτέ συμπαίχτη, χαλούσε επιθέσεις. Επεδίωξε το δύσκολο συνεχώς, το επεδίωξε συνεχώς και συνεχώς μέχρι το τέλος, ενώ δεν μπορούσε ούτε στα απλά και στα εύκολα. Δεν είχε μεσοεπιθετικούς, έπαιξε για πρώτη φορά με 2-4 στο φινάλε και με την παρουσία και του ΜΕΙΤΕ στο κέντρο που ήταν ξένο σώμα δεν είχε συνοχή ο ΠΑΟΚ. Ήταν μια ομάδα που ξέρουμε πως θέλει να δημιουργήσει με την μπάλα κάτω ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες να αρχίσει τις γιόμες στο φινάλε. Και εκεί που ρίσκαρε έχασε και το παιχνίδι. Γιατί το έχασε στις καθυστερήσεις στην πλάτη της άμυνας από μια επίθεση του Όφη. Ναι, νομίζω ότι και εγώ σε τέτοια μάτς που δεν πρέπει να κερδίσεις κάνεις τα πάντα να μην τα χάσεις. Δεν το πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ πήρε παραπάνω ρίσκο από ό,τι έπρεπε και το πλήρωσε. Στο τέλος, και επειδή το καλοκαίρι δεν μπορούσε να πάει τέλεια για τον ΠΑΟΚ, ένα καλοκαίρι με προβλήματα, με οριακά σε κάποιες θέσεις, δεν είχε χαφ, τώρα δεν είχε μεσοπτικούς, ας πούμε ότι πάλι καλά που έχασε ένα μάτι το οποίο δεν ήταν τελικός. Γιατί αν έχανε κάποιο άλλο παιχνίδι, θα πάθαινε πολύ μεγάλη ζημιά. Ευρωπαϊκό εννοείς. Θα πάθαινε μεγάλη ζημιά για όλη τη χρονιά. Έχασε ένα μάτι που είναι μέσα στο πρωτάθλημα, όχι ότι υπάρχει καλή ήττα, δεν είναι καλή ήττα, αλλά δεν θα του δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ίσα ίσα πρέπει να τους προσγειώσει όλους. Αυτό που είπαμε για το ΜΕΙΤΕ, το ότι μπήκε και ήταν ξένο σώμα, θα πρέπει να μας δείξει ότι όταν κάνεις μεταγραφές το Σεπτέμβρη θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι απλά τα πράγματα να βάλεις 3-4. Είδαμε ότι βάζει έναν και υπάρχει πρόβλημα, τώρα πρέπει να βάλει 3-4. Πήρε ο Ντεσπότοφ και το ΜΕΙΤΕ και το Μάρκος Αντώνιο. Εγώ λέω και το Σαμάτα ακόμα που μέχρι στιγμής δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως. Θέλει πολλή δουλειά. Το ρόστερ κλείνει εντυπωσιακά. Καταφέρνει η ιδιοκτησία, αφού βρήκε χρόνο από τις προκρίσεις, να πάρει στον Λουτσέσκου τις καλύτερες λύσεις σε κάθε θέση. Είναι αλήθεια και αυτό. Με αποκορύφωμα τον Ντεσπότοφ στο τέλος και στους μεσοεπιθετικούς που ο ΠΑΟΚ επιβάλλονταν να έχει ένα παίκτη που κάνει τη διαφορά με εντυπωσιακά νούμερα και όχι κάποιες άλλες λύσεις πιο μετρό επίπεδο που έψαχναν την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε την ανακοίνωση του Ντεσπότοφ σήμερα για να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. 3 ημέρες ξεκούραση για όλους και από Πέμπτη μια νέα προσπάθεια, μια νέα ομάδα, κάτι καινούριο που σαφώς προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι που διαμορφώθηκε το ρόστερ και με μια ασφαλιάρα που επαναλαμβάνω ότι εντάξει, πρέπει να κάνει καλό στην οτροπία όλων αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Εντοπίζεις θέματα νοοτροπίας στο χρυσό παιχνίδι, Δημήτρη, ή ήταν φορτωμένο το μυαλό και το σώμα? Αυτό, ναι, όλο αυτό. Έπαιξε πολλά μάτσο ΠΑΟΚ, έτσι, έπαιξε πολλά πόλους. Και χωρίς περιθώριο απολειών, έτσι. Δηλαδή, πολύ τσίτα, δύο μήνες. Δύο μήνες πολύ τσίτα. Έρχεται μια άδεια. Το μυαλό είναι κάπως. Έρχονται νέοι ποδοσφαιριστές, αλλαγές, ανταγωνισμός. Αυτοί που έφεραν την ομάδα εδώ πλέον έχουν κι άλλους να ανταγωνιστούν. Αυτοί που ήρθαν μπορεί να πιστεύουν ότι είναι οι θεοί και θα παίζουν οπωσδήποτε. Έχει αρκετά να δουλέψει ο προπονητής στη διαχείριση προσωπικού του. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Αυτό, όπως λένε όλοι που έχουν δουλέψει μαζί του, δεν χαλάει το κλίμα και ότι πέφτει, μειώνει το ενδιαφέρον. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για το νέο ΠΑΟΚ όπως θα παρουσιαστεί και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Φυσικά θα υπάρχει ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα, όπου το ζήτημα του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους άλλους και ειδικά Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι η συνοχή. Εννοείται. Αλλά ένα πλεονέκτημα το ότι το καταλάβαμε για την κλήρωση της Παρασκευής, έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο βατά παιχνίδια. Ναι. Πέμπτο, αλήθεια, έχει, αλήθεια. Σε σχέση με τους άλλους που έχουν πολλά ζόρια στην κλήρωση.
Εντάξει. Μπάλα είναι, υπάρχει μια φάση χθες πάρα πολύ δύσκολη, για να είμαστε σωστοί, πάρα πολύ δύσκολη, στο όριο της γραμμής της περιοχής, η ανατροπή του Μπράντον Τόμας. Ο Διαμαντόπουλος και ο Βάρ είδαν ότι η ανατροπή είναι στο πίσω πόδι που είναι εκτός περιοχής. Θα μπορούσε να δεθεί πέναλτι και να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν το έδωσε. Και αυτό σχολιάζεται, γιατί ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές του χθεσινού αγώνα, την οποία δεν την πήρε ο ΠΑΟΚ, μια φάση 50-50.